Σε ομιλία εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 2.500 υποψήφιοι οδηγοί σε όλα τα δωδεκάνησα λόγω της αποχής των εξεταστών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς ανάμεσα σε ηλικίες που καλούνται να δώσουν και πάλι εξετάσεις για την ανανέωση του διπλώματός τους. Η αποχή ισχύει πανελλαδικά από την 1η Οκτωβρίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας οι εξετάσεις έχουν διακοπεί εδώ και μήνες λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει με τις αποζημιώσεις των εξεταστών, οι οποίες δεν καταβάλλονται από την 1η Μαΐου του 2018 πανελλαδικά και περιμένουν στην ουρά προκειμένου να εξεταστούν πάνω από 50.000 υποψήφιοι οδηγοί. Οι εξεταστές διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τον περιορισμό από 2 σε 1 εξεταστή σε κάθε εξέταση υποψήφιου οδηγού και παράλληλα την περικοπή του πρόσθετου επιδόματος των 178 ευρώ που λαμβάνουν μηνιαίως για τις εξετάσεις. Ως απόρρια της αδιέξοδης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και στη Ρόδο όπως και στα Δωδεκάνησα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών Δωδεκανήσου είχε καλέσει πρόσφατα τα μέλη του να συγκεντρωθούν με τα εκπαιδευτικά τους οχήματα στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της πανελλαδικής διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία τους. Οι εκπαιδευτές, 45 συνολικά στο νομό μας, εκ των οποίων 33 στη Ρόδο, επισκέφθηκαν αργότερα την περιφέρεια, όπου συναντήθηκαν με τον αντιδαλμένο μεταφορών Δωδεκανήσου Χρήστο Μπάρδο, που του απέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας και ζήτησαν την παρέμβασή του. Δυστυχώς, μέχρι και το τέλος του χρόνου δεν φάνηκε να αλλάζουν τα πράγματα και πλέον συμπληρώνεται τρίμηνο από την ημέρα που ξεκίνησε η ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών οδηγών. Όπως δήλωσε στη Ροδιακή ο πρόεδρος του Συλλόγου, Στέφανος Πορτσέλης, ακόμα και αύριο να ξεκινούσαν οι εξετάσεις των οδηγών, η κατάσταση δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι, καθώς ο αριθμός αυτών που περιμένουν είναι πολύ μεγάλος. Οι πάντες ελπίζουν ότι η κατάσταση θα αλλάξει, αλλά ακόμα και αν αυτό γίνει, θα πρέπει να βρεθεί λύση με τη σειρά προτεραιότητας, ώστε όπου είναι αναγκαίο να προκριθούν περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών, είτε για λόγους υγείας, είτε για λόγους μετάβασης στο εξωτερικό. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές έχουν σταματήσει να καταθέτουν τους φακέλους των μαθητών τους στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών, λόγω της στασιμότητας που υπάρχει στη διαδικασία. Από τότε που σταμάτησαν οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, οι μαθητές πηγαίνουν στις σχολές, παίρνουν το δελτίο εκπαίδευσής τους, κάνουν τα θεωρητικά μαθήματα, γράφουν εξετάσεις και ξεκινούν τα πρακτικά μαθήματα, τα οποία όμως δεν ολοκληρώνουν αφού περιμένουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αναμονή βρίσκονται και πολλοί υπερήλικες, οι οποίοι με βάση τον νέο νόμο θα πρέπει να δώσουν ξανά εξετάσεις οδήγησης για να ανανεώσουν την άδεια οδήγησης. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι πάνω των 74 ετών έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών και περιμένουν να ειδοποιηθούν για το πότε θα εξεταστούν. Τους έχει δοθεί μια βεβαίωση ότι έχουν πραγματοποιήσει τη διαδικασία για την ανανέωση και ότι εκκρεμεί εξέταση οδήγησης, η οποία όμως έλυγε μάλλον στο τέλος του χρόνου και θα πρέπει στις αρχές της νέας χρονιάς, από σήμερα δηλαδή, να περάσουν και πάλι από τη Διεύθυνση για να πάρουν νέα βεβαίωση. Εμείς επιθυμούμε να διαγραφεί τελείως αυτός ο νόμος και είμαστε της άποψης να επανασυσταθεί η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, γιατί δεν είναι θέμα οδηγητικής ικανότητας, αλλά θέμα ιατρικό, υποστηρίζουν από τον Σύλλογο. Ο νέος νόμος που λέει ότι θα δίνουν εξετάσεις με τα δικά τους αυτοκίνητα χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή δεν προβλέπει τι κίνδυνος μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αυτή την ικανότητα να οδηγήσει και είναι με τον εξεταστή μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς τα διπλά πετάλια για να αποφύγει. Φύγουμε κάποιο τροχαίο ενώ δεν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό που ζητάμε καταλήγουν, επειδή έχει κατευθεί και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι ο νόμος να ακυρωθεί και να επαναλειτουργήσει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, γιατί είναι θέμα ιατρικό. Οι γιατροί είναι αυτοί που θα εξετάσουν αν έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν και όχι ο δάσκαλος. Επίσης, όλοι οι υπάλληλοι των διευθύνσεων αντιδρούν και δεν το κάνουν αποδεκτό, γι' αυτό και δεν έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις. Κανένας εξεταστής δεν θέλει να μπει σε αυτοκίνητο που εκ των προτέρων γνωρίζει ότι δεν θα υπάρχει ασφάλεια, είχε δηλώσει προημερών ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών οδηγών, αποτυπώνοντας τις θέσεις όλων των συναδέλφων του στη Δωδεκάνησο.